Το ένα είναι ότι όταν δεν μιλάς συνεχώς, σε ακούνε όλοι με μεγάλη προσοχή στη χώρα. Και έχω την αίσθηση ότι με θεωρεί η χώρα, και ανεξάρτητα από κόμματα, πλην αυτών που είναι σε κομματική γραμμή, ότι κάνω σοβαρή εξωτερική πολιτική, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα έχει σοβαρή εξωτερική πολιτική και ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, και το δεύτερο μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Κάποιοι έχουν συνηθίσει, επειδή εγώ ξέρετε δουλεύω. Και ξέρετε δουλεύω μέχρι 2 ώρα το πρωί, σηκώνομαι από τις 7 η ώρα το πρωί και δουλεύω, ότι ταξιδεύω συνεχώς και δεν απαντάω σε όλες τις επιθέσεις. Έχουν συνηθίσει κάποιοι στο μονόλογο. Και πρέπει να σας πω ότι ο τρόπος που απαντάνε, ο οποίος είναι και αγενής, μου προκαλεί όχι κατάπληξη, αλλά θλίψη, ότι κάποιοι έχουν ξεχάσει στη δημοκρατία, μπορεί και η κυβέρνηση καμιά φορά να μιλάει. Και ότι δεν είναι μονόλογοι, διότι αυτοί έχουν συνηθίσει να μας κατηγορούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, να φτιάχνουν φαντάσματα τα οποία δεν μπορούν να τα ντοκουμεντάρουν. Εγώ ό,τι λέω και ό,τι μου ζητηθεί θα τα καταθέσω στη συζήτηση που θα κάνουμε για τη συμφωνία με τα Σκόπια στη Βουλή. Εγώ συνιστώ να μην προκληθώ. Δεν είναι καλό για εκείνους, αλλά δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα σύστηνα σε όλους μεγαλύτερη συμνότητα, νυφαλιότητα, διότι εδώ μιλήσαμε 25 χρόνια, ιδιαίτερα επί Νέας Δημοκρατίας, ποια ήταν η κατεύθυνση της διαπραγμάτευσής τους. Πριν το πείτε αυτό, εγώ οφείλω για λόγους έτσι δεοντολογίας και επειδή είναι από την εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, ανέβηκαν 2 tweet πριν από λίγο. Κύριε Κοντρότσο, η παράκλησή μου είναι όχι, διότι εγώ δεν απαντάω στα tweet της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, δεν απαντήσετε. Θα τα πω μόνο. Όχι, δεν θέλω να απαντήσετε. Όχι, αν τα πείτε θα πρέπει να απαντήσω. Δεν είναι. Βγαίνουν κάθε μέρα 20 φορές. Τα tweet του σας κάνουν ερωτήματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αντίδραση αυτό από την πλευρά είναι πρωτοφανές της Νέας Δημοκρατίας. Η αντίδραση δεν είναι για το τι λέω. Η αντίδραση είναι ότι κάνει, υπάρχω και λέω. Τους ενοχλεί το ότι υπάρχω. Τους ενοχλεί ότι μιλώ. Μα για ποιο λόγο όμως να συμβαίνει αυτό? Διότι ξέρω καλά τι έχουν κάνει. Ξέρω καλά ποια είναι η πολιτική τους ή η έλλειψη πολιτικής και διότι τα επιχείρηματά μας της κυβέρνησης και εμένα προσωπικά είναι τεκμηριωμένα και τους σύγει εκεί ακριβώς που έχουν φάουλ. Είναι πρόβλημα πόσο αντέχουν στη δημοκρατική κριτική. Εγώ αντέχω κάθε μέρα να τρώω δημοκρατική κριτική, σφαίρες, απειλές, εκβιασμούς και δεν αντιδρώ όπως ξέρετε. Προσπαθώ να υπερασπιστώ τα συμφέροντα της χώρας. Εκείνοι με την πρώτη κριτική αντιδρούν, φαντάζομαι τι θα παθαίναν αν τους κάνανε αυτά που μου κάνουν. Αν φτάνανε στα γραφεία τους, κούτες με άμα γεμάτη αίμα, με αναφορές που δεν θέλω να πω. Ή σφαίρες από πολυβόλα, αντιεροπορικά κλπ. 800 επιστολές απειλώ για τη ζωή μου. Εννοείται πέραν εκείνων που έχουν γίνει γνωστές και που ξέρουμε. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Εγώ δεν ήθελα καν από την αστυνομία βγήκαν αυτά. Δεν ήθελα καν να αναφέρονται. Για πολλούς λόγους αυτά. Διότι τους δίνει βαρύτητα. Δεν μου αρέσει στις εφημερίδες να αναδημοσιεύουν όλον αυτό τον άθλιο συμφερτό με αυτές τις άθλιες κατηγορίες εισαγωγικά. Δεν τους δίνει βήμα, τους αρέσει και το συνεχίζουν. Εγώ είμαι υπέρ αυτά εκεί που θέλω να τα απευθύνουν. Δεν χρειάζεται εμείς. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψουμε πάλι στο θέμα της διαπραγμάτευσης αυτό καθ' αυτό. Να φύγουμε λίγο από την πολιτική αντιπαράθεση, αν και θα μας δοθεί η δυνατότητα ίσως και αργότερα επ' αφορμή του θέματος των συλλαλητηρίων στο οποίο θέλω να έρθω. Μεθαύριο έχουμε τα συλλαλητήρια. Συνομίλησα νωρίτερα στο ραδιόφωνο 24/7 το απόγευμα με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, ο οποίος είπε φυσικά και θα συμμετάσχω στο συλλαλητήριο όπως και οι περισσότεροι Μητροπολίτες στη Βόρεια Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, σήμερα είχαμε εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Άκουσα τον Αρχιεπίσκοπο το Σαββατοκύριακο να λέει ότι το θέμα του ονόματος είναι έργο της κυβέρνησης. Της Βουλής. Έχετε δίκιο, της Βουλής και ότι η Εκκλησία δεν κάνει συλλαλητήρια. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή έχετε σχολιάσει ξανά τη στάση της Εκκλησίας, δεδομένου ότι φαίνεται να έχουμε λύσει σε σχέση με τη σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων, που ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα που έθετε η Εκκλησία, δικαιολογείται η συμμετοχή ιεραρχών στα συλλαλητήρια μεθαύριο? Δικαιολογείται εσείς την συμμετοχή? Η χριστιανική πίστη έχει μια φράση, την οποία την γέννησε η Ορθοδοξία και την αναπαρήγαγε ο Καθολικισμός. Τα του Κέσαρι, το Κέσαρι.
και τα του Θεού του Θεού. Η Εκκλησία της Ελλάδος, στην απόφαση της Ιεράς της Συνόδου για τη συμμετοχή της στις προηγούμενες διαδηλώσεις, στον πρώτο γύρο που σας είπα, λέει ότι θα συμμετάσχει, διότι από το πώς θα πάει η δικιά μας διαπραγμάτευση εξαρτάται η ονομασία και της Εκκλησίας, της του κράτους εκκλησίας αυτού. Και είχα απαντήσει τότε ότι λυπάμαι, διότι η Εκκλησία γνωρίζει. Και τι γνώρισε η Εκκλησία? Ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στην Εκκλησία των Σκοπίων και στο Πατριαρχείο, την οποία έπρεπε να σέβεται η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος. Από πότε ήταν αυτή η διαπραγμάτευση? Τώρα είναι. Είναι ένος έτους. Α, ήταν σε εξέλιξη ακόμα και το Γενάρη-Φλεβάρι, ναι, που υπήρχαν τα συλλαλητήρια. Και το ήξεραν. Και ότι πρώτα απ' όλα τα του Κέσσαρη, το Κέσσαρη δεν τους αφορά το όνομα. Ως πολίτης τους αφορά, αλλά ως θεσμός, λέω, δεν είναι δικό τους θέμα. Και αν περνάει στα της πολιτικής, μετά να μην απορεί αν της πολιτικής θα περνάνε στα της Εκκλησίας, που εγώ δεν το θέλω. Επίσης, δεν είναι δικό τους αντικείμενο, διότι το αν θα αναγνωριστεί η αυτονομία, η αυτοκεφαλία και οτιδήποτε άλλο μιας Εκκλησίας, είναι θέμα του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πατριαρχικού του Συμβουλίου. Δεν είναι θέμα της Ελληνικής Ιερός Συνόδου. Δεν είναι αντικείμενό της. Και το τρίτο είναι ότι εφόσον το θέμα πάει να λυθεί, και πάει να λυθεί, καλό είναι να μην μπερδεύονται. Ας το αφήσουν να λυθεί. Και ακόμα καλύτερο θα ήταν να υποστηρίζαν αυτή τη λύση. Εγώ, κύριε Κοντρότσο, βρήκα το εξής εκπληκτικό. Πάντως είναι η ποιότερη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, ναι, το Σαββατοκύριακο σε σύγκριση με παλαιότερες. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έχει τη σοφία, την υφαλιότητα και την ηρεμία να αναστοχαστεί πάνω σε αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι και ο ίδιος μέσα του βαθιά, εν τη χριστιανική του πίστη, θα έχει καταλήξει ότι αυτό που κάνει το Πατριαρχείο στο ζήτημα της Εκκλησίας των Σκοπίων είναι καλό. Τι κάνει το Πατριαρχείο? Συζητάνε για αναγνώριση της Εκκλησίας των Σκοπίων με το όνομα Αρχιεπισκοπή Αχρίδας. Όπως ξέρετε, επί αιώνες η Εκκλησία αυτή λεγόταν Αρχιεπισκοπή Αχρίδας και κάποιες περιόδους και Μεγάλης Βουλγαρίας. Το Μεγάλης Βουλγαρίας δεν έχει καμία θέση σε αυτή τη διαδικασία σήμερα, αλλά η μετανομασία. Ενώ μέχρι πρότινος πώς λεγόταν? Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η μετανομασία της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε Αρχιεπισκοπή Αχρίδας θα έπρεπε να χαιρετηθεί. Θα έπρεπε δηλαδή να δίνουν βραβεία στην σκέψη, την τολμηρή των ανθρώπων από τα Σκόπια να ξανααποκτήσουν την παραδοσιακή τους και μη προκλητική ονομασία. Να χαιρετίζεται και να υποστηρίζει το Πατριάρχης που συμβάλλει στη λύση ενός προβλήματος ονοματολογικού που αφορούσε και την Εκκλησία. Και να χαιρετίζεται και η πολιτική ηγεσία και η εξωτερική μας πολιτική που με όποιον τρόπο της πέφτει λόγος ή όπου της ζητηθεί, βοηθάει σε αυτή την υπόθεση. Δεν αντιλαμβάνουμε λοιπόν γιατί αυτό δεν παίρνεται υπόψη. Δηλαδή, όπως είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η υπόθεση της Εκκλησίας, όπως είναι το γεγονός ότι στον Ταβό, στη συνάντηση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ζόραν Ζάεφ και πήρε την τολμηρή απόφαση ο Μεν Τσίπρας να δώσει τη δυνατότητα να γίνει μέλος στην πρωτοβουλία Ιωνίου Αδριατικής Υφήρων, ο Δε Ζάεφ να ξαναπάρει πίσω την ονομασία της λεωφόρου, Μεγάλου Αλεξάνδρου που συνδέει τα ελληνικά σύνορα με τη Σκόπια και να την ονομάσει λεωφόρο φιλίας των λαών και να μετανομάσει σε διεθνές αεροδρόμιο αυτό το Σκοπίον που ονομαζόταν αεροδρόμιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αντί να χαιρετηθεί αυτό, πέρασε έτσι. Εγώ σας θυμίζω, ή θυμίζω μάλλον σε αυτούς που διαμαρτύρονται, ότι στις διαπραγματεύσεις του 2006 και του 2007 ανάμεσα στην Ελλάδα και στα Σκόπια, θυγόντουσαν τρία θέματα. Το πρώτο θέμα που θυγόταν και δεν μπορούσαν να το πάρουν γιατί δεν μπορούσαν να το χειριστούν, ήταν αυτό το θέμα της ονομασίας του αεροδρομίου ως Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να. Θεωρείται δηλαδή το πιο σοβαρό αλυτρωτικό ζήτημα. Το λύσαμε κι αυτό. Γκρούευσκι, πρωθυπουργός τότε. Ναι, ναι, ένας τύπος ο οποίος έκανε την αθλειότητα. Όχι, το 6 δεν ήταν. Έκανε την αθλειότητα, ναι, να μετανομήσει. Μετά από την ενδιάμεση συμφωνία γίνανε όλα αυτά, έτσι, και παράνομα. Έκανε την αθλειότητα να προσπαθήσει να ξεκόψει τον Μακεδονισμό από τον γεωγραφικό του προσδιορισμό και ενός πολυεθνικού έθνους που είσαι Σλαβομακεδόνες, Αλβανούς, Βλάχους, μικρές ομάδες Τούρκων κλπ. Και να τα ανάγει σε έναν αλυτρωτισμό που μας πήγαινε πίσω στον Μεγάλο Αλέξανδρο και στη διεκδίκηση της ελληνικής πολιτιστικής, πολιτισμικής
και ιστορικής κληρονομιάς. Και αυτό το Γενάρη τέλειωσε. Δεν είναι θετικό βήμα. Πώς ξαφνικά το κύριο θέμα της διαπραγμάτευσης, ο θυμός μας του 2006-2007, ξαφανίστηκε και χάθηκε. Αυτό που κάνει ο Ζόραν Ζάεφ είναι καλό για τη χώρα του, ξαναβάζει τη χώρα του στην πραγματική της διάσταση, ποια είναι, ποιοι είναι ο πληθυσμός του, από πού προέρχονται και πού πάνε, ξανασπάει τα μέτωπα συγκρούσεις με την Ελλάδα και ανταποκρίνεται στην πραγματική ιστορική πραγματικότητα. Εγώ νομίζω ότι, εντάξει, ας μην χαιρετήσουν την ελληνική κυβέρνηση που τα κατάφερε στη διαπραγμάτευση για αυτά τα θέματα. Δεν θα έπρεπε να αποδεχτούν τουλάχιστον ότι είναι τολμηρή απόφαση του Ζόραν Ζάεφ και λειτουργεί θετικά για όλα τα προβλήματα της περιοχής. Για την ονομασία της Εκκλησίας, λέτε. Και είμαι την ονομασία της Εκκλησίας και είμαι την ονομασία της Λεωφόρου. Πόσο Ζάεφ κατόρθωσε να περάσει στο εσωτερικό της χώρας τη μετονομασία της Εκκλησίας, την αφαίρεση του όρου Μακεδονία? Δεν το έχει περάσει, αλλά η σημερινή. Ακούστε να σου πω. Όταν πήγα πρώτη φορά εγώ στα Σκόπια. Αυτό θέλω να πω γιατί δεν αντέδρασε ο Ιβάνοφ και, και η εθνικιστική αντιπολίτευση. Δεν τους παίρνει ακόμα. Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν έφτασα εγώ πρώτη φορά στα Σκόπια και ήταν η κυβέρνηση Κρουεύσκη ακόμα. Να. Η αίσθηση που υπήρχε ήταν ότι, και πραγματικά σωστή αίσθηση, ότι αυτοί έχουν ένα απέραντο αλυτρωτισμό, αρχαιισμό, ο οποίος είναι προκλητικός και ο οποίος προκαλούσε ένα και τις φυσιολογικές... Ένα Λούνα Πάρκ αλυτρωτισμό, μου το είπε κάποιος. Ναι, έχουν 8 δισεκατομμύρια ΑΕΠ και εξόδεψαν 1 δισεκατομμύριο για αγάλματα. Εκεί μπορεί να φαγωθήκαν και λεφτά, αλλά είναι θέμα του εισαγγελία των Σκοπίων, όχι δικό μου θέμα. Λοιπόν, εκεί εμείς είχαμε τον αλυτρωτισμό και αυτοί είχαν την αίσθηση ότι θέλουμε να τους διαλύσουμε. Πάμε η λίγο εξωτερική τώρα. Μας πολιτική, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το ότι έφυγε ο Κρουεύσκη, έσπασε αυτός ο αρχαιισμός, έσπασε αυτή η αναγωγή του μακεδονικού έθνους στην αρχαιότητα. Είναι στα θετικά, λέτε. Είναι στα θετικά της δικιάς μας εξωτερικής πολιτικής, αλλά και του ίδιας της πολιτικής του ΖΑΕΦ και τολμηρά. Μάλιστα. Διότι δεν τα έκανε κάποιος προηγούμενα. Πάμε τώρα στο μετά. Είπατε στην αρχή της εκπομπής, ότι της συζήτησής μας, ότι δεν θεωρείτε ότι έχουμε διπλωματικό ναυάγιο. Συμπληρώσετε βεβαίως ότι ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική και στη διπλωματία. Αλλά εάν εξελιχθεί το καλό σενάριο και μέσα στις επόμενες ημέρες έχουμε την επικοινωνία αρχικά και την συνάντηση των δύο πρωθυπουργών αμέσως μετά. Θέλω να μου περιγράψετε πώς έχετε εσείς στο μυαλό σας με βάση και τις διαπραγματεύσεις που έχετε κάνει τον οδικό χάρτη για να περάσει συμφωνία στα Σκόπια και πώς μετά σε εμάς. Δηλαδή, Βουλή των Σκοπίων, δημοψήφισμα, εκλογές ενδεχομένως στα Σκόπια, πώς θα κινηθούν τα πράγματα? Κάτι θα σας έχει πει και ο Ντιμητρόφ, πώς το έχουν στο μυαλό τους. Ναι. Και ο Ζάεφ. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι υπάρχει θέληση και από τις δύο ηγεσίες να βρεθεί λύση. Και θέλω να πω ότι η λύση αυτή θα είναι συμβαστική. Διότι καμία πλευρά δεν θέλει να συμφωνήσει σε μια λύση που δεν της δίνει και εκείνης κάτι. Δηλαδή γιατί να συμφωνήσει? Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι συμβιβασμοί είναι φυσιολογικοί στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή είναι η ρύθμιση της κοινής ζωής και της κοινής προοπτικής για το ξεπέρασμα των προβλημάτων που υπήρξαν ή που εξακολουθούν να υπάρχουν ή και μπορεί ο απόϊχος να υπάρχει και για ένα διάστημα. Τι χρειάζεται? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται επικύρωση της συμφωνίας από την Βουλή των Σκοπίων. Τα Σκόπια τα ίδια, όχι εμείς, αποφασίζουν να κάνουν δημοψήφισμα. Δεν το με απλή εμείς. Πλειοψηφία, ρωτώ. Με απλή το πλειοψηφία στη Βουλή. Είναι... Στη Βουλή, με απλή πλειοψηφία. Ναι, ναι, η συμφωνία είναι. Άρα την έχει την πλειοψηφία αυτή ο ΖΑΕΦ. Και αυξανόμενη. Έχει φτάσει στου 65-66 από του 59. Μάλιστα. Που ήταν. Είναι αυξανόμενη η πλειοψηφία του. Δεύτερον, θα θέλει να πάει σε δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα δεν το επιβάλλουμε εμείς, δεν το ζητάμε εμείς, δεν το επιβάλλει κανείς. Είναι μια πολιτική απόφαση να κρατήσει την υπόσχεση που έδωσε. Από την πλευρά μας είναι απόλυτα σεβαστή αυτή η απόφαση. Είναι ο τρόπος που πάνε να λειτουργήσουν. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε το εξής, κύριε Κοντρότσο. Δεν είναι ένας συμβασμός απλώς από τη μεριά τους, αλλά θα αλλάξουν το όνομα του κράτους τους. Και αυτό στην ιστορία, όσο την ξέρω, έχει γίνει μόνο μια φορά. Στην κεντρική Ευρώπη, με τους Αυστρογερμανούς. Δεν έχει γίνει πριν. Η συνθήκη του Τριανών, νομίζω. Λοιπόν, ένα αυτό. Έχει να δώσει μεγάλη μάχη. Και σε αυτή τη μάχη θέλει να πάει στο δημοψήφισμα,
προκειμένου να έχει την νομοποίηση να αλλάξει το όνομά του. Εμείς, ας πούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε δημοψήφισμα αν συμφωνούμε να αλλάξει το όνομά του. Είναι δικιά του υπόθεση και δικιά του επιλογή. Χρονικά, πότε βλέπετε ότι μπορεί να γίνει αυτό? Εγώ νομίζω Βουλή και δημοψήφισμα. Εγώ νομίζω ότι αν η συμφωνία γίνει σύντομα, στη Βουλή θα το πάει τις επόμενες εβδομάδες. Και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα. Ναι. Κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θα πρέπει να το κάνει, φαντάζομαι, ο νόμος στην Φύρομ. Δεν λέω τις αποφάσεις της κυβέρνησης τους. Ναι. Εγώ λέω ο νόμος περί δημοψηφισμάτων δίνει τουλάχιστον 2 μήνες περίοδο για να γίνει η δημόσια διαβούλευση γύρω από το δημοψήφισμα. Άρα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο το δημοψήφισμα. Μετρήστε εσείς τι να σας πω. Και νομίζω ότι μετά από το δημοψήφισμα θα θέλει να κάνει, υποθέτω, να κάνει συνταγματικές αλλαγές. Ίσως ακόμα και την αλλαγή του ονόματος της Εκκλησίας. Ναι. Γιατί αναφέρεται με συγκεκριμένο όνομα. Αυτό, γι' αυτό έχει την πλειοψηφία να τις κάνει όμως. Νομίζω ότι κερδίζοντας το δημοψήφισμα για αυτή τη συμφωνία, αυτόματα πρέπει και ο πρόεδρος της φίλης χώρας και οι βουλευτές να πάρουν υπόψη στη λαϊκή θέληση. Αυτό νομίζω είναι μια δέσμευση και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν μια δέσμευση στη Φύρομ ότι θα λάβουν υπόψη σοβαρά την λαϊκή βούληση. Ναι, επειδή έχουμε δει όμως παραδείγματα από τον κύριο Ιβανόφ, παραδείγματος χάρη, που 2 φορές νομίζω σε σχέση με την αλβανική γλώσσα έχει αναπέμψει νόμους της κυβέρνησης. Εάν πάρουμε το ακραίο σενάριο ότι το εθνικιστικό λόμπι και ο ίδιος ο Ιβανόφ αντιδρούν, υπάρχει πιθανότητα να πάει σε εκλογές, νομίζετε, ο Ζάεφ? Εγώ δεν θέλω να σκέφτομαι και ελπίζω να μην γίνει, αλλά δεν εξαρτάται από μένα καθόλου, κάποια συνταγματική εκτροπή στη φίλη χώρα και η απόφαση της Βουλής μπορεί πράγματι ο πρόεδρος της χώρας να την επιστρέψει και δικαιούται η Βουλή μετά από μια εβδομάδα να κάνει καινούργια ψηφοφορία, της οποίας το αποτέλεσμα επιβάλλεται από το Σύνταγμα, όχι από μένα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Παίρνουμε λοιπόν το καλό σενάριο ότι το αργότερο μέχρι τον Οκτώβριο έχει γίνει και το δημοψήφισμα στα Σκόπια και ας πούμε ότι η συμφωνία εγκρίνεται και από τον λαό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Εδώ στη Βουλή πότε θα έρθει, μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια? Εάν τα Σκόπια αποφασίζουν να κάνουν δημοψήφισμα, είναι ολοφάνερο ότι ο κύκλος της επικύρωσης με δικιά τους απόφαση επεκτείνεται πέρα του Κοινοβουλίου. Ναι. Και στην Ελληνική Βουλή πότε θα έρθει η συμφωνία? Όταν η συμφωνία θα έχει όλες αυτές τις προϋποθέσεις επικύρωσης που θα προβλέπει η συμφωνία. Άρα μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Η συμφωνία θα προβλέπει τις προϋποθέσεις επικύρωσης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι πριν από το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Έρχεται λοιπόν, έτσι για να το περιγράψουμε όλο το σενάριο, άλλωστε εσείς ως έμπειρος σε αυτά τα πράγματα, πολλές φορές προσεγγίσατε με καλά και κακά σενάρια τις διάφορες πτυχές εξωτερικής πολιτικής. Έρχεται λοιπόν η συμφωνία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο. Εκεί εσείς έχετε ως κυβέρνηση 146 βουλευτές. Αυξηθήκαμε την προηγούμενη φορά. Ναι, νομίζω με την κυρία Μεγαλοοικονόμου είστε 146. Ο Πάνος Καμένος έχει πει ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν θα ψηφίσει. Δημοκρατικό του δικαίωμα, ξαναεπαναλαμβάνω. Και δεν είναι η πρώτη φορά που σε μια κυβέρνηση συνασπισμού, εδώ έχουμε, σας έχω ξανατονίσει, εδώ έχουμε κυβερνήσεις όπως της Βρετανίας, που είναι το ίδιο κόμμα, όλη η κυβέρνηση συντηρητική, και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε... πάμε η δημοκρατία. Δεν είναι στρατόπεδο συγκέντρωσης, ούτε είναι σταλινικό σύστημα πειθάρχησης. Και η συμφωνία των δύο κομμάτων αφορά και αφορούσε το να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Υπάρχουν ζητήματα που δεν υπάρχει σύμπτωση. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Καμένος και το κόμμα του δεν θα ψηφίσουν όπως ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι άλλες αριστερές δυνάμεις. Αλλά εδώ που έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον εθνικό θέμα. Μείζον. Και τα άλλα είναι μείζον. Μείζον εθνικό θέμα. Ναι. Ναι, νομίζω ότι το Σκοπιανό είναι σοβαρότερο από διάφορα νομοσχέδια για τη Βρετανία, τα οποία δεν στήριξε. Κύριε Πετρότσο, για τη Βρετανία ποιο είναι το πιο μείζον θέμα σήμερα? Η έξοδος της από Brexit. Ακριβώς. Πού είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Υπουργό Εξωτερικών και στην Πρωθυπουργό του? Γύρω από το Brexit. Πού είναι οι διαφωνίες ανάμεσα στους Σκοτσέζους, Ουαλούς και άλλους Ιρλανδούς βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος και τις ηγεσίες του κόμματος? Γύρω από το Brexit. Στο πιο μείζον ζήτημα
στο εσωτερικό της κυβέρνησης Βρετανίας, που είναι ένα κόμμα, ναι, υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες. Ωραία. Γιατί να κάνουμε, προσέξτε, εσείς όσο να όμως, προκύπτει και να μου επιτρέπει να σας πω κάτι. Ναι. Στο μείζον ζήτημα του Σκοπιανού υπήρξαν δύο αλλεπάλληλα κύματα διαφωνιών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από στελέχη της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Το πρώτο ήταν του κυρίου Σαμαρά. Ή το ξεχάσατε? Μείζον θέμα. Δεν το ξέχασα και εκεί έπεσε μια κυβέρνηση. Και το δεύτερο πριν πέσει, δεν έπεσε εκεί. Πριν πέσει υπήρχε διαφωνία Κανελόπουλου, Δήμα και Εύερτ. Δεύτερο ρεύμα. Τώρα αυτό είναι που ρωτάει, περιγράφει πολύ καλά, ναι, ο κ. Βαρβιτσιώτης. Εξαιρετικά καλά. Αλλά όχι μόνο αυτός, και άλλοι. Ναι. Όποιοι έχουν ασχοληθεί τα ξέρουν καλά. Μου κάνει τρομερή εντύπωση τώρα το κόμμα, το οποίο είχε δύο αλλεπάλληλα κύματα εσωτερικής βαθιάς διαφωνίας, που έπεσε εξαιτίας αυτής της διαφωνίας, που παρόλα αυτά διατήρησε τον κύριο Εύερτ και τον έκανε και αρχηγό του αυτό το κόμμα, έτσι δεν είναι? Δεν τον έχει κάνει αρχηγό. Και τον κύριο Σαμαρά τον έκανε και πρωθυπουργό το ίδιο κόμμα. Αλήθες δεν είναι? Λοιπόν, όταν σε αυτό το θέμα διαφωνεί ο αρχηγός του κόμματος, όχι ο νυν εκείνης εποχής, και διαφωνεί και ο μελλοντικός αρχηγός του κόμματος, και διαφωνεί ο μελλοντικός πρωθυπουργός του κόμματος, να μας ρωτάνε εμάς πώς είναι δυνατόν να διαφωνεί ένα άλλο κόμμα, είναι παράλογο. Ναι, αλλά εδώ προσέξτε. Η συμφωνία αυτή θα έρθει στη Βουλή. Ναι. Διαπραγματευτήκατε ως κυβέρνηση, αλλά εύνης, ενώ έχετε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία 153, ναι, μόνο οι 146 εξ αυτών θα στηρίξουν τη συμφωνία. Σωστά. Δεν υπάρχει θέμα δεδηλωμένης. Γιατί ρωτάει η Νέα Δημοκρατία. Ας βάλει το θέμα της δεδηλωμένης στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα θέματα. Σήμερα άκουσα τον κύριο Νικήτα Κλαμάνη να λέει ότι υπάρχουν σκέψεις να υποβληθεί πρόταση μομφής σε μια τέτοια περίπτωση. Ωραία, να την υποβάλει την πρόταση μομφής και θα πάρει την απάντηση από τη Βουλή. Αυτά λένε τα κοινοβουλευτικά. Αλλά εγώ τι θέλω να πω. Η συμφωνία, αν τις δηλώσεις των κομμάτων που παρακολουθείτε καλύτερα από μένα, γιατί εγώ λείπω. Θα σας ρωτήσω ειδικά γι' αυτό λείπω, τώρα. Διαμορφώνουν μια πλειοψηφία την, ναι, οποία χωρίς να τη γνωρίζω, σας είχα πει πριν από μισό χρόνο. Το είχατε πει πριν από. Στα μισό τέλη χρόνο. Δεκεμβρίου περίπου. Τέλη Δεκεμβρίου. Πριν, ναι, μισό χρόνο. Και μάλιστα ότι θα υπάρξει. Θυμάμαι, είχατε πει πλειοψηφία βουλευτών, όχι απαραίτητα κομμάτων. Τι λοιπόν είχα κατά νου εκείνη την εποχή? Ότι όταν πιστεύεις ότι κάτι είναι σωστό, όταν βαθιά σου πεποίθηση ενάντια στα ρεύματα και στις εύκολες εκτιμήσεις, είναι ότι αυτό ωφελεί τη χώρα. Διότι η χώρα σε μια φάση που βγαίνει από την οικονομική κρίση, της διαμορφώνει μια περιοχή στην οποία μπορεί να δράσει και μαζί με αυτή την περιοχή να αναπτυχθεί. Διότι απαλλάσσει πολλές δυνάμεις που δεσμεύονται από τη χώρα να ασχοληθούν με τα πραγματικά γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά της προβλήματα, που δεν είναι ούτε η Φύρο ούτε η Αλβανία. Τα πραγματικά γεωπολιτικά προβλήματα της χώρας έρχονται από την Ανατολή και ας το πάρουν απόφαση όλοι. Ότι όταν κανείς πάρει όλη την ευθύνη πάνω του, θα πείσει στην πορεία και τον ελληνικό λαό, θα πείσει στην πορεία και την πλειοψηφία της Βουλής. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Στην τελευταία δημοσκόπηση, που είναι από δημοσκοπική εταιρεία που συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία, που δίνει μεγάλο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας κλπ., δίνει για πρώτη φορά προβάδισμα 48 προς 43% ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες που εκείνοι ρωτάνε, ότι νομίζουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να λυθεί τώρα το ζήτημα το Σκοπιανό. Αυτό καμία σχέση δεν έχει με το 87-5 που είχαμε πριν 6 μήνες. Αυτό δείχνει ότι ο λαός μετά από το θυμικό του αρχίζει και σκέφτεται ορθολογικά, βλέπει την καθημερινότητα ότι οι δυσκολίες για τη χώρα δεν έρχονται από τη Φύρο και από την Αλβανία, αλλά έρχονται από την Ανατολή που ξεκινήσαμε και τη συζήτηση μας σήμερα. Αντιλαμβάνεται ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε τις δυνάμεις μας. Αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι χώρες είναι φιλικά διατεθειμένες απέναντί μας, αν σπάσει ο αλυτρωτισμός, και στη συμφωνία υπάρχει ειδικό κεφάλαιο εξαιρετικά ενδιαφέρον για τον αλυτρωτισμό και έχουμε ήδη τα αποτελέσματα. Πόσες σελίδες είναι η συμφωνία? Στο τελευταίο της χτύπημα 20. 19 ήταν στο προηγούμενο. Μόλις 20 σελίδες για ένα θέμα που μας ταλανίζει 25 χρόνια. Οι συμφωνίες που φτιάχνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν 1 μέχρι 2 σελίδες μεγάλα. Και μάλιστα να σας πω και ένα μυστικό. Υπήρχαν κυβερνήσεις που λέγανε στον διεθνή παράγοντα ότι να μην κάνουμε συμφωνία, αλλά βρείτε έναν τρόπο να ληφθεί απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο εμείς θα υλοποιήσουμε μετά. Τι εννοείτε? Ούτε καν συμφωνία, ούτε σχέδιο συμφωνίας δεν υπήρχε. Και το Συμβούλιο Ασφαλείας τι θα έκανε στην περίπτωση? Θα έπαιρνε μια απόφαση για την 8-17-8-45, ναι, που είναι οι δύο
αποφάσεις που έχει λάβει ο ΙΕ όσον αφορά το ονοματολογικό και θα έπαιρνε μια απόφαση ότι το ονοματολογικό θα λυθεί με αυτό το όνομα. Πώς σας φαίνεται? Και θα ερχόταν να, να υιοθετήσει η Ελλάδα αυτό την απόφαση είναι, του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ναι, αυτό αν είναι μυστική διπλωματία. Υπάρχει τέτοια επικοινωνία ο ΙΕ διαπραγματευτών με ελληνική κυβέρνηση? Μέχρι εδώ και όχι παρακάτω. Πιο σεμνά λέω σε όλους. Να κρίνουν τη συμφωνία, κύριε Κοτρώτσο. Τα αξιολογώ πάρα πολύ σοβαρά αυτά που λέτε. Δεν μπορώ να τα... αντιληφθείτε. Όχι, δεν μπορώ να τα επιβεβαιώσω γιατί δεν έχω την πρόσβαση στα αρχεία. Γι' αυτό και επικαλούμε και λέω ότι πρέπει με κάποιο τρόπο... Αυτά τα βρήκα τώρα... Να τα συζητήσετε οι πολιτικές δυνάμεις. Στα αρχεία του... Με κάποιο τρόπο όλα αυτά. Στα αρχεία του ίδιου του ΟΗΕ. Δεν τα έχει τα αρχεία του Υπουργείου. Υπάρχουν στα αρχεία του ΟΗΕ και όχι στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών? Γιατί δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα? Μην το ανοίγουμε, σας λέω απλώς. Μην κάνουν τις Παρθένες και τους Παρθένους. Έτσι, εγώ δεν λέω ότι τα ξέραν όλοι όλα. Εγώ λέω μόνο ότι εμείς, επιτρέψουμε να το πω αυτό. Ναι, να το πείτε. Κάναμε μια διαπραγμάτευση, τις οποίες τα αποτελέσματα τα φέραμε σε δύο υπουργικά συμβούλια σε ολομέλεια, σε δύο υπουργικά συμβούλια μικρά, δηλαδή εκεί που είναι μόνο οι υπουργοί, τέσσερα υπουργικά συμβούλια κάναμε από το Γενάρη για το θέμα της Φύρου. Ενημέρωσε δύο φορές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ενημέρωσα μία φορά εγώ όλους τους αρχηγούς πλην της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρεί ότι δεν τα ξέρω τα θέματα, φαίνεται, και ήρθε ο κύριος Κουμουντσάκος και ενημερώθηκε. Ενημέρωσα την Επιτροπή της Βουλής που είπαμε περί των διαρροών. Έχουμε δηλαδή τέσσερις επίσημες συνεδριάσεις Υπουργού Συμβουλίου, τέσσερις επίσημες ενημερώσεις σε ένα διάστημα 5 μηνών. Και έχουμε επίσης φακέλους που έχουμε δώσει, δεν το έχει αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία, αλλά κατά καιρούς μας ζητάει τους φακέλους για να ενημερωθεί ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για πάρα πολλά θέματα. Και ασφαλώς όσο οφείλουμε εμείς για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τους τα δίνουμε. Ανάμεσα αυτά είναι και φάκελοι γύρω από τη Φύρο. Κράση Νέα, έχουν πολλή ενημέρωση. Άρα εσείς λέτε λοιπόν ότι όταν, εφόσον και όταν έρθει στη Βουλή η συμφωνία για το Σκοπιανό, επαναλαμβάνω, αυτή η συμφωνία των 20 σελίδων. Εγώ δεν ήξερα, δεν ξέρω αν το έχετε ξαναπεί, δεν το έχω ακούσει. Όχι. Εγώ ότι είναι 20 σελίδες η συμφωνία για την οποία συζητούμε αρχικά, τόσο έντονα και τόσο πολύ. Ήταν αρχικά 17, έγινε 19, έχει φτάσει στα 20. Υπάρχουν, μιας και το λέτε, υπάρχουν περιθώρια αλλαγών, αν ζητηθούν κάποιες αλλαγές από την πλευρά των Σκοπίων σε αυτή τη φάση? Γιατί άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει το πρωί ότι έχει κλείσει αυτό. Νομίζω ότι ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Και ελπίζω να έχουμε... Άρα είμαστε στη φάση, το λέω κοινικά, δεν το εννοώ έτσι, του take it or leave it. Όχι, μαζί τα κάναμε, δεν είναι να τα πάρουμε. Ναι, αλλά εμείς έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, η πλευρά... Στα βασικά έχουν και εκείνοι συμφωνήσει. Έχουμε διατυπώσεις τη μια ή την άλλη. Τι γίνεται τώρα, μασάζ γίνεται από τον Ζάεφ, εντός εισαγωγικών το μασάζ, πολιτικό μασάζ στον Γεώργη Ιβάνοφ και στην εθνικιστική αντιπολίτευση? Νομίζω ότι η ηγεσία της ΦΥΡΟΜ παίρνουν μια πάρα πολύ δύσκολη και δίκαιη απόφαση που απαιτεί μεγάλο πολιτικό θάρρος, μεγάλη πολιτική ωριμότητα. Και νομίζω ότι τα δείχνουν και θα τα δείξουν. Επίσης, νομίζω ότι εξηγούν τα κέρδη που υπάρχουν για τη δικιά σου πλευρά. Γιατί η συμφωνία χωρίς κέρδη έχει υπάρξει μόνο μια φορά στην Ευρώπη. Θυμάστε ποια είναι? Η συμφωνία των Βαρσαλιών. Ναι. Ενάντια στη Γερμανία μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Που επέμεναν οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις να ξεφτυλίσουν τη Γερμανία. Οι Αμερικάνοι διαφωνούσαν τότε. Οι Ρώσοι δεν συμμετείχαν, διότι είχαν την επανάστασή τους. Και προκάλεσε και μας οδήγησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οποιαδήποτε κακή συμφωνία οδηγεί στον αναθεωρητισμό. Μόλις κάποιος συνέλθει, νιώσει ότι είναι καλύτερα, θα απαιτήσει αλλαγές. Να ρωτήσω κάτι. Τα τελευταία 24 ώρα, πού έχει δημιουργηθεί η αίσθηση αυτής της εμπλοκής? Είχατε εσείς επικοινωνία τηλεφωνική με τον Νικολά Δημητρόφ? Εγώ έχω εκπληκτική. Έχετε αίσθηση του τι συμβαίνει? Με τον κύριο Δημητρόφ τελειώσαμε Πέμπτη Παρασκευή τη συμφωνία ως Υπουργοί Εξωτερικών. Ναι. Το Σαββατοκυριακή προς Δευτέρα μέχρι στις 2-3 ώρα το πρωί ξαναείδαμε τη συμφωνία και καταλήξαμε στις αλλαγές που έπρεπε να γίνουν. Και από εκεί και ύστερα συνομιλούμε με τον κύριο Νίμιτς, γιατί υπάρχει διαμεσολαβητής για οτιδήποτε προκύψει
μετά από αυτή τη διαδικασία και στη βάση των όσων μας υποδεικνύουν οι υπουργοί μας. Η εικόνα που έχω, νομίζω ότι και το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων είχε ένα σχετικό δημοσίευμα ότι υπήρξε δυσφορία από την πλευρά του Μάθιου Νίμιτς για την επαναχώρηση από την πλευρά των Σκοπίων, είναι ακριβές? Εγώ νομίζω ότι ο Μάθιου Νίμιτς βρίσκεται ενώπιον της μεγαλύτερης επιτυχίας της ζωής του και είναι ευτυχισμένος. Το ότι θα τελειώσει κάτι που εκείνος διαπραγματεύεται 25 χρόνια. Εγώ δεν το διαπραγματεύτηκα τόσα χρόνια, ούτε κατανάλωσα τη ζωή μου πάνω σε αυτό. Ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι σε άλλα προβλήματα διεθνή γεωπολιτικά τέτοιου είδους έχουν περάσει δεκάδες διαπραγματευτές χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Να σας πω κάτι, κύριε Κοντρότσο. Υπάρχει, ας πούμε, εγώ δεν θέλω να μπω στο πρόβλημα της Μέσης Ανατολής, Ισραήλ-Παλαιστίνη. Αλλά ποιος Έλληνας δεν εύχεται να βρεθεί λύση? Ποιος Έλληνας δεν εύχεται να γίνουν εκατέρωθεν υποχωρήσεις και συμβασμοί και το Ισραήλ να αναγνωρίσει ένα δεύτερο Παλαιστινιακό κράτος? Εμείς φαίνεται ότι είτε ήμασταν στη θέση των Παλαιστινίων είτε των Ισραηλινών, δεν θα θέλαμε συνεννόηση. Όχι εμείς σαν κυβέρνηση, λέω στην Ελλάδα ορισμένη. Νομίζω ότι αν κοιτάξουμε με πόση θέληση υποστηρίζουμε τη λύση των διεθνών προβλημάτων, μπορούμε να την ληφθούμε, γιατί είναι καλό για τη διεθνή μας θέση να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι εθνική μας ανάγκη και απέτηση. Δεν μπορούμε να κουβαλάμε ένα πρόβλημα που πραγματικά εγώ καταλαβαίνω, θέλω να το πω αυτό, το λέω πάντα. Έχει μια ιδιαιτερότητα για την Ελλάδα και μια φόρτιση. Μια μεγάλη φόρτιση. Για τους Μακεδόνες συμπολίτες μας. Τι είναι αυτή η φόρτιση? Είναι μια πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια ιστορική κληρονομιά. Είναι ένα θέμα ταυτότητας. Η ταυτότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους ανθρώπους. Απλώς από τη σκοπιά των μακρόχρονων συμφερόντων της χώρας, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Η ταυτότητά μας τη ξέρουμε. Να σας κάνω ένα σχόλιο. Τι λέω στους ξένους καμιά φορά περιπεκτικά, που δεν καταλαβαίνουν γιατί τσακωνόμαστε για ένα όνομα. Τους εξηγώ το ιστορικό, τους εξηγώ τον πολιτισμό μας, τους εξηγώ επίσης στην περιοχή μας. Η μάχη για το όνομα δεν είναι μόνο διακρατική, μπορεί να είναι και ενδοοικογενειακή. Ναι. Δηλαδή ερωτεύονται δύο άνθρωποι, πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, αγαπιούνται, αποφασίζουν να παντρευτούν ή να συμβιώσουν. Γιατί είμαστε τώρα, φτιάξαμε και τον νόμο για τη συμβίωση. Και από το πολύ αγάπη, το πολύ έρωτα, αποφασίζουν να κάνουν και ένα παιδί, δύο, τρία, δεν ξέρω πόσα. Κάνουν οικογένεια και αυτό το πολύ αγαπημένο ζευγάρι ξαφνικά βρίσκεται τσακωμένο. Γιατί βρίσκεται τσακωμένο συνήθως? Γιατί επιλέγει, αν θα δώσει το όνομα στο γιο. Του παππού ή της γιαγιάς. Όχι, του ενός παππού ή του άλλου παππού. Ακριβώς. Αν έχουν το ίδιο όνομα οι δύο παππούδες, είναι τυχεροί. Αν συμφωνήσουν να δώσουν σύνθετο όνομα, δηλαδή να έχει και το όνομα της γιαγιάς και το όνομα του παππού του ενός και του παππού του άλλου, είναι καλά. Αλλιώς μπορεί να φτάσουν και στο διαζύγιο. Τώρα, αν κάνουν σύνδετο όνομα, καλή ώρα που κάνουμε εμείς με τη Φύρουμ, ο ένας παππούς θα φωνάζει το δικό του όνομα πιο πολύ, ο άλλος θα φωνάζει περισσότερο το άλλο. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Μάλιστα. Δηλαδή, η ονοματολογική διαμάχη είναι μια διαμάχη που ο άνθρωπος την έχει στην καθημερινότητά του, όχι μόνο στο μεγάλο πολιτικό ζήτημα. Γιατί είναι στοιχείο το όνομα της ταυτότητάς του. Είναι στοιχείο του πολιτισμού της οικογένειάς του, της συνέχειας του. Αυτό το έκανε μεγάλο πρόβλημα ο Κρουέσκι και η δεκαετία του, η οποία ανοίγαγε το πρόβλημα του ονόματος σε ένα πρόβλημα κληρονομιάς και πολιτισμού στις αρχές ελληνικής ιστορίας. Με αυτό, κύριε Κοντρότσο, τελειώσαμε. Πάντως, άκουγα προχθές, και επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, άκουγα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Σταμάτη, που είναι γνωστό ότι είναι πολύ στενός φίλος και συνεργάτης χρόνια. Και την πολιτική άνοιξη. Του Αντώνη Σαμαρά από την εποχή της πολιτικής άνοιξης. Και έντιμος άνθρωπος κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως. Εγώ τον γνωρίζω και από τα χρόνια της Θεσσαλονίκης. Δεν τον ξέρω. Που είπε πολύ ρητά και κατηγορηματικά όχι σε σύνθετη ονομασία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, και το θυμήθηκα τώρα που είπατε για τον παππού και για την γιαγιά, γιατί δια της διολυστήσεως πολύ σύντομα το πρώτο συνθετικό θα φύγει και θα μείνει το όνομα Μακεδονία. Σεβέρνα Μακεδόνια, θα μείνει το Μακεδόνια. Αυτός ο κίνδυνος δεν είναι υπαρκτός. Να πούμε το λέω σε όλους αυτούς που θα μαζευτούν μεθαύριο στα συλλαλητήρια, που πρέπει να σας ακούσουν. Να πούμε την αλήθεια. Το όνομα Μακεδονία, σκέτονέτα για αυτή του κράτος, υπάρχει από το 1993. Δεν υπάρχει κανένας. Ανοίξτε το διεθνή τύπο. Πάρτε μια. Ας μου φέρει η Νέα Δημοκρατία μια σοβαρή διεθνή εφημερίδα που να μην τους λέει Μακεδονία. Μέχρι γιατί κοροϊδευόμαστε εδώ. Στην Eurovision προχθές είχε Φύρο Μακεδόνια. Μέχρι. Στην Eurovision προχθές. Ναι, ναι. Αφήστε την Eurovision. Εγώ λέω σοβαρή εφημερίδα.
πάρτε 140 κράτη που τους αναγνωρίσανε με το όνομα Μακεδονία. Ναι. Τι κάνει η σύνθετη ονομασία? Φέρνει πίσω το όνομα στα πραγματικά του πλαίσια. Του δίνει ένα γεωγραφικό προσδιορισμό. Και εδώ πρέπει να κάνω ακόμα μια προσέγγιση. Ξέρετε από πότε μιλάμε για διαφορετικές Μακεδονίες και από πού? Δεν θα το θυμούνται ίσως οι θεατές μας. Από το 1913, από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Mm-hmm. Στη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, μετά από τους Βαλκανικούς πολέμους, αποφασίστηκε ο χώρος, ο πολυεθνικός, λεγόταν έτσι τότε, της Μακεδονίας, ο γεωγραφικός χώρος, λέω. Όχι ο πολιτιστικός, πολιτικός, ιστορικός, κληρονομιά κλπ. Ο γεωγραφικός, να χωρίσει τα τέσσερα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι, ελάχιστο, πήρανε οι Αλβανοί, η Αλβανία. Γι' αυτό, άμα δείτε, έχουν αναγνωρίσει και βουλγαρική και σε εισαγωγικά μακεδονική μειονότητα στην Αλβανία. Ένα πιο μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 16%, πήρε η Βουλγαρία, η λεγόμενη Μακεδονία του Πυρί, από όπου προέρχεται η μισή ηγεσία της σημερινής της κυβέρνησης. Ένα τρίτο κομμάτι, γύρω στο 1/3, το πήρε η σημερινή χώρα της Μακεδονίας. Δηλαδή τότε η Νέα Ιουγκοσλαβία, όλες αυτές τις ιστορίες. Και το μεγάλο κομμάτι, πάνω από το 50%, το πήρε η ελληνική πολιτεία και με τους Βαλκανικούς πολέμους στην ολοκλήρωσή τους, η οποία αποτελεί την σημερινή ελληνική Μακεδονία και το λίκνο του αρχαίου ελληνικού μακεδονικού πολιτισμού, το λίκνο της βασιλικής οικογένειας του Φίλιππου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Υπήρχαν λοιπόν από το 1913 τέσσερις διαφορετικές γεωγραφικές ενότητες ως Μακεδονία. Η μία από αυτές θέλησε να ονομαστεί ως Μακεδονικό κράτος. Και ο Τίτο, για λόγους αλυτρωτισμού και επιθετικότητας, ονόμασε αυτό ως Ελληνική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τώρα, επειδή σας ρώτησα για τον κύριο Σταμάτη, τα ξέρω ο κύριο Σταμάτης, φαντάζομαι αυτό. Ναι, αλλά ο κύριο Σταμάτης. Επισημαίνει ένα πιθανό κίνδυνο όμως. Ναι, αλλά. Και το επισημαίνουν και άλλοι αυτό. Και έχω πολλά μηνύματα. Ναι, μήπως τελικά, ό,τι και να συμφωνήσουμε τώρα. Συγγνώμη. Πάμε σε διολίσθηση. Όχι. Ακούσε, έχουμε ρήτρες διασφάλισης εμείς, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να συνεχίζω. Πρέπει να ξεκινήσουμε από πού είμαστε σήμερα. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε κάτι πολύ σωστό. Δεν πάμε να δώσουμε, πάμε να πάρουμε. Ποιο είναι αυτό το πραγματικό γεγονός που περιγράφω από το 1913, από τις αναγνωρίσεις από 140 κράτη? Ότι παντού λέγονται Μακεδονία. Εδώ κάνουμε όλοι σαν να μην λέγονται έτσι. Εάν, και αυτό θα κάνουμε, κατοχυρωθεί διεθνώς στις διακρατικές σχέσεις, στις σχέσεις με τις διεθνείς οργανισμούς, στις σχέσεις μαζί μας, σε όλα τα ντοκουμέντα που θα βγαίνουν στο εξωτερικό και διεθνώς, είναι δεσμευμένοι να λέγονται με το όνομα Χ Μακεδονία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει διεθνές ντοκουμέντο με άλλο όνομα. Αλλά προσέξτε τώρα. Για να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να, να τελειώσει τη φράση. Γιατί με πιέζουν να την τελειώσετε, ναι, τη φράση. Ότι δεν ορίζει η συμφωνία τι θα λένε ιδιωτικώς οι πολίτες μιας χώρας μεταξύ τους. Δηλαδή, υπάρχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Η συμφωνία προσδιορίζει την επίσημη ονομασία, την ονομασία που χρησιμοποιείται στα επίσημα ντοκουμέντα και στο δημόσιο επίσημο τομέα. Δεν θα πάμε τώρα εμείς να πούμε, δηλαδή τι θα κάνουμε, με ποινή φυλάξης απαγορεύεται να ονομάζει τον εαυτό δηλαδή, του καθίσει όπως λεπτό, θέλει. Να το καταστήσουμε σαφές. Η αστυνομική ταυτότητα θα γράφει, λέω τυχαία, Χ Μακεδονία. Σε Βέρνα Μακεδονία, ναι, Μακεδονία. Αλλά εγώ που ζω στα Σκόπια μπορώ να λέω ότι αισθάνομαι δηλαδή, και είμαι Μακεδόνας. Πώς θα το ελέγξετε αυτό? Προφανώς δεν μπορείς. Εκτός εάν αρχίσουν να το λένε πολιτικά πρόσωπα και πρωθυπουργοί σε διεθνή φόρα. Εκεί... Υποχρεωτικά. Θα το λένε. Υποχρεωτικά θα λένε σε διεθνή φόρα. Τι? X Μακεδονία. Α, όχι ότι είμαι Μακεδόνας. Αφού λέμε έργα όμνες και μέσα στο ιστορικό της χώρας, στο δημόσιο τομέας, θα λέει X Μακεδονία. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε.